πρέπει να απασχολήσει όλη τη διεθνή κοινότητα, τόσο των επιστημόνων και των οικολογικών οργανώσεων, όσο και των διαφόρων κυβερνήσεων. Διότι, κύριε Σαχίνη, όλοι ζήσαμε ή όλοι δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έγινε από το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ τον Απρίλιο του 1986, Απρίλιο έχουμε και σήμερα 2018, όπου η Ελλάδα επηρεάστηκε από τη ραδιενέργεια πάρα πολύ σοβαρά. Η δε πυρηνική τεχνολογία λέει ότι όταν βρίσκεσαι 10 φορές, το Τσέρνομπιλ ήταν 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Η Ελλάδα είναι 250 χιλιόμετρα μακριά από το Ακούγιο. Δηλαδή είναι 10 φορές κοντινότερα. Οι επιπτώσεις θα είναι 100 φορές μεγαλύτερες από εκείνες του Τσέρνομπιλ. Δηλαδή θα πρόκειται για μια πλήρη καταστροφή της χώρας σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος στο Ακούγιο. Είτε αυτό συμβεί από ένα μεγάλο σεισμό, είτε από ανθρώπινο λάθος που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, και όπως έγινε στο Τσέρνομπιλ, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Και βλέπουμε ότι παρά την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που εδρεύει στη Βιέννη, η Τουρκία να υπογράφει αυτό το συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρωσία και μέσα σε πολύ χρονικό ή μικρό χρονικό διάστημα, διότι οι τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, το 2023 θα έχει εγκατασταθεί ο πρώτος αντιδραστήρας των 1200 ΜΒ στο Ακούγιο και στη συνέχεια το 2025 άλλοι τρεις των 1200 ΜΒ ο καθένας από αυτούς. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει η χώρα να κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση αυτού του αντιδραστήρα στην περιοχή του Ακούγιου. Επειδή το Ακούγιου έχει μια ιστορία, δεν είναι σημερινό ούτε χθεσινό, είναι δεκαετίων υπόθεση. Βεβαίως, εγώ παίρνω και την γεωπολιτική εκδοχή ότι στο τέλος ματαιώνεται. Όμως εσείς λέτε ότι πρέπει να ξεκινάμε με την εκδοχή ότι αυτό δεν ματαιώνεται, προχωρά ως έχει, γιατί είναι και επενδύσεις δις, και να δούμε τις συνέπειες. Μου κάνει εντύπωση ότι στα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύετε λέτε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο έχουμε έκκληση ραδιενέργειας από ατύχημα, ανθρώπινο λάθος κτλ., το πρώτο σίγουρο είναι ότι η Κύπρος θα έπρεπε να εκενωθεί όλη. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε λιγάκι και τη βαρύτητα των γεγονότων. Ναι. Και επίσης πάτε και στις πιο απλές εκδοχές ότι το εργοστάσιο και οι αντιδραστήρες του λειτουργούν κανονικά. Δεν έχουμε σεισμό ή ανταπεξέρχονται στο σεισμό. Δεν έχουμε ατυχήματα. Πες το ότι εκεί είναι διπλό-τριπλό τσεκαρισμένα. Λέτε όμως ότι υπάρχει και ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τα ραδιενεργά κατάλοιπα τέτοιων εργοστασίων? Ακριβώς, και δεδομένου ότι αυτά εκπέμπουν ραδιενέργεια, ισχυρή ραδιενέργεια για χιλιάδες χρόνια, 19 κάτοχοι βραβείου Νόμπελ πριν από λίγο καιρό είχαν δημοσιεύσει ότι θα πρέπει να μην εγκατασταθεί κανένας καινούριος πυρηνικός αντιδραστήρας μετά το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ και σταδιακά να αποσυνδεθούν, να κλείσουν όλοι οι άλλοι. Με ένα και μοναδικό επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον που θα είναι έντονα ραδιενεργό. Και εξηγώ με αυτό που λέει ο κύριε Σαχίνη ότι τα απόβλητα, τα κατάλοιπα από τη ραδιενέργεια, από τους αντιδραστήρες που εκπέμπουν πολύ ραδιενέργεια, υπάρχει μόνο ένας τρόπος, δεν υπάρχει μάλλον κανένας τρόπος για να αποθηκευτούν. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα, ψάχνουν αλατορυχεία, ορυχεία αλατιού μέσα σε βάθος 6 χιλιόμετρων ακόμα και περισσότερο, και εκεί τα αποθηκεύουν μέσα σε βαρέλια τα οποία είναι από μόλυβδο. Και στα αλατορυχεία μπαίνει για να βεβαιωθούν ότι δεν έρχονται σε επαφή με νερό, διότι με το χρονικό διάστημα, εάν υπάρχει νερό,
τότε θα οξυδωθούν, θα σκουριάσουν τα βαρέλια και θα ελευθερωθεί η ραδιενέργεια, και γι' αυτό είτε μεταφέρονται στη Ρωσία που το παίρνει στα Ουράλια όρη, είτε το παίρνουν στην Αμερική, στην Αλάσκα και σε διάφορα άλλα ορυχεία που έχουν εκεί πέρα. Και όταν διακινείται βέβαια μέσω της θάλασσας, πάλι θα υπάρχει ο κίνδυνος ενός πυρηνικού εκροής ραδιενέργειας. Αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη ραδιενέργεια, διότι αυτή θα εκπέμπεται για χιλιάδες χρόνια. Και επομένως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων, όπου και αν υπάρχουν, και ιδιαίτερα βέβαια αυτούς του Ακούγιου, οι οποίοι θα αναγκαστούν τα απόβλητα να τα μεταφέρουν δια θαλάσσης, και αν γίνει κάποιο ατύχημα στο Αιγαίο, όλο το οικοσύστημα και όλο το Αιγαίο θα μολυνθεί για πολλά χρόνια, για δεκάδες χρόνια, με ραδιενέργεια. Πείτε μου κάτι, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, εντός εισαγωγικών η λέξη παιχνίδι, Ερντογάν και Πούτιν, για να εκβιάσουν πάλι σε εισαγωγικά τη δυτική πλευρά στο ενδεχόμενο κατασκευής ενός τέτοιου εργοστασίου? Γιατί σκέφτομαι από την άλλη ότι και ο Ερντογάν, εντάξει, τώρα ηγέτης είναι για τη χώρα του, ναι, να καταστρέφει. Ναι, κύριε Σαγίνη, με συγχωρείτε, διακόπτω, αλλά αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετική από τις διαπραγματεύσεις που γινόταν στα περασμένα 15 χρόνια. Διότι πολύ σωστά είπατε, αυτό ξεκίνησε από το 2000, ήταν γερμανικές εταιρείες, ήταν αμερικάνικες εταιρείες, ήταν καναδέζικες εταιρείες. Καμία όμως δεν έφτασε ομοίω να μπει θεμέλιος λίθος. Καμία δεν έφτασε να μπει υπογραφή ότι για τα επόμενα 49 χρόνια θα η ρωσική τεχνολογία από την πυρηνική ενέργεια της Ροζατόμ, της εταιρείας Ροζατόμ, και το καύσιμο πυρηνικό υλικό, το ουράνιο, θα προέρχεται από τη Ρωσία. Δεν είχε υπογραφεί καμία συμφωνία, καμία σύμβαση μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ήταν μόνο διαπραγματεύσεις. Όμως από την περασμένη Τρίτη η ιστορία είναι εντελώς διαφορετική. Υπογράφηκε μια σύμβαση η οποία εξοδοτεί τη ρωσική ομάδα ατομικής πυρηνικής ενέργειας, τη Ροζατόμ, μέχρι το 2023 να αντικαταστήσει τη μία μονάδα των 1200 ΜΒ και μέχρι το 2025 και τις άλλες τρεις. Επομένως αυτό είναι μια πραγματικότητα που μόνο με πολύ ισχυρές πιέσεις ενδεχόμενα να αποτραπεί. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και υπόψη μας στο δεύτερο σενάριο, τουλάχιστον να εγκατασταθεί με όλες τις αυστηρές προδιαγραφές που προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν στο τέλος δεν μπορέσουμε να αποτρέψουμε την εγκατάσταση των πυρηνικών αυτών αντιδραστήρων στο Ακούγιο, που θα έχει μια επίπτωση βέβαια και για τα γενικότερα σχέδια που δεν είναι λόγια αλλά είναι πραγματικότητα για την Τουρκία, η οποία θέλει να έχει μια εξάρτηση από το κάρβουνο και από το πετρέλαιο, και πολύ σωστά από την πλευρά της, και σχεδιάζει και μια μονάδα πυρηνικών αντιδραστήρων στην περιοχή του Εύρου και άλλη μια μονάδα στη Σινόπη, στην περιοχή με τη Μαύρη Θάλασσα, ώστε το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η χώρα να προέρχεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο πια μπαίνει στην εφαρμογή, και προτού έχουμε τις τεράστιες επιπτώσεις από την δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων στη γειτονιά μας, καλό θα είναι να αντιδράσουμε δυναμικά, τόσο η κυβέρνηση σε επίπεδο πολιτικό, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις σε επίπεδο κοινωνίας και η επιστημονική κοινότητα με την αντίστοιχη διεθνή κοινότητα για θέματα παρόμοια με τα πυρηνικά. Πείτε μου κάτι, η διεθνής επιστημονική κοινότητα, με την οποία ξέρω ότι έχετε επαφές, προβληματίζεται από αυτά τα νέα δεδομένα? Έχει προβληματιστεί πάρα πολύ. Μάλιστα μια ομάδα Άγγλων και Καναδών επιστημόνων έχουν κάνει μια μελέτη πριν από 7 χρόνια, όπου έλεγαν ότι σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος στο Ακούγιο, τότε 235 εκατομμύρια από την Ιταλία, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή θα προσβληθούν πολύ σοβαρά από την ραδιενέργεια. Η δε περιοχή του Αιγαίου και τη νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου θα μολυθούν με ραδιενέργεια για δεκάδες χρόνια. Δηλαδή πρόκειται για μια πλήρη καταστροφή. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρέ, θα πει κάποιος, ο Ερντογάν είναι δυνατόν να τρελάθηκε όταν τα μικρασιατικά του
παράλια είναι βασικός οικονομικός πόρος τουριστικά. Βασικός οικονομικός πόρος και γενικότερα θα καταστραφεί βέβαια και η οικονομία της Τουρκίας, αλλά αυτό είναι πάντοτε ένα ρίσκο που παίρνουν. Το πήραν και οι Αμερικάνοι όταν έκτισαν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, το πήραν και οι Ρώσοι όταν έκτισαν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, όμως τα σχέδια του Ερντογκάν, κύριε Σακίνη, είναι όχι μακροπρόθεσμα για αυτό που θέλει, που σχεδιάζει σαν Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα έλεγα. Δηλαδή αποβλέπει με όλα αυτά να καταστεί η Τουρκία πυρηνική δύναμης. Δηλαδή με την εγκατάσταση των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι και το πρώτο βήμα για την εγκατάσταση των πυρηνικών όπλων. Η Ινδία ξεκίνησε με πυρηνικούς αντιδραστήρες και έφτιαξε πυρηνικά όπλα. Το Πακιστάν ξεκίνησε με πυρηνικούς αντιδραστήρες και έκανε πυρηνικά όπλα. Επομένως, με την εγκατάσταση των πυρηνικών αντιδραστήρων, το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε και τις ατομικές βόμβες πλουτονίου. Και να σας πω και κάτι για κάποιους που ίσως δεν γνωρίζουν. Γιατί έγινε το εμπάργκο στο Ιράν, γιατί απομονώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμπορικές σχέσεις κλπ. Με το Ιράν? Διότι το Ιράν προσπάθησε από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που έχει να κάνει ένα εμπλουτισμό του καυσίμου υλικού. Με τον εμπλουτισμό του καυσίμου υλικού απομονώνεται το πλουτόνιο και να η βόμβα πλουτονίου. Επομένως, κάτι τέτοιο είναι ακριβώς και αυτό ο οποίος σχεδιάζει στο προσεχές μέλλον ο Ερντογκάν να γίνει πυρηνική δύναμη και αυτός να παραβιάσει τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και να γίνει πυρηνική δύναμη στη Τουρκία. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, είναι αρκούντος ενισχυτικά αυτά που λέτε. Πριν σας αποχαιρετήσω. Μα όμως είναι μια πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορούμε να διαφερούμε όταν βλέπουμε ότι έχει ένα σχεδιασμό για τα επόμενα 50 χρόνια στη γειτονική μας περιοχή να εγκατασταθούν συνολικά 10 μονάδες μέχρι το 2030, 10 μονάδες πυρηνικών αντιδραστήρων με το 30% της πυρηνικής ενέργειας και όλα αυτά τα πυρηνικά υλικά και τα ραδιενεργά υλικά τα οποία αναφέραμε και εμείς να διαφορούμε. Πρέπει η διεθνής κοινότητα να στραφεί στα συγκεκριμένα γεγονότα και στη συγκεκριμένη χώρα που έχει πολύ περιορισμένη πυρηνική τεχνολογία. Δεν είναι το γεγονός ότι τώρα ανακοινώθηκε ότι 285 επιστήμονες και τεχνικοί πηγαίνουν για 6 χρόνια στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν στην πυρηνική τεχνολογία. Δηλαδή έχουν 0 πυρηνική τεχνολογία. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τουλάχιστον μια πολύ αυξημένη πυρηνική τεχνογνωσία και τεχνολογία πριν εγκαταστήσουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εδώ δεν έχουν καμία γνώση μέχρι τώρα. Και βέβαια ούτε και οι Ρώσοι θα τους δώσουν όλα τα μυστικά της πυρηνικής τεχνολογίας, γιατί θα θέλουν πάντα η Τουρκία να είναι εξαρτώμενη από αυτούς σε θέματα πυρηνικής τεχνογνωσίας και για το καύσιμο υλικό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω επ' αφορμή του ότι σας έχουμε συχνότητα. Και για αφορμή αυτού θα ήθελα, κύριε Σαχίνη, να ξεκινήσετε με την δυναμικότητα την οποία έχετε και για τους αγώνες που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, να ξεκινήσετε από την Κρήτη μια εκστρατεία σε επίπεδο επιστημόνων της χώρας και σε επίπεδο οικολογικών οργανώσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης, στο να γίνει διεθνώς γνωστό ότι δεν πρέπει και να πιέσουν την Τουρκία οι διεθνείς οργανισμοί να μην εγκαταστήσουν τους πυρηνικούς αυτούς αντιδραστήρες δεδομένων των επιπτώσεων. Για πείτε μου εδώ, μετήχατε στην ιστορία του κινήματος κατά της εξουδετέρωσης, όχι ότι είστε κατά της εξουδετέρωσης, κατά της μεθοδολογίας υδρόλυσης εμπλό, το λέω συγκεκριμένα, της εξουδετέρωσης των χημικών της Συρίας Νοτίως της Κρήτης. Βγήκαν και ανακοινώσεις, εν πάση περιπτώσει έγινε ό,τι έγινε. Σήμερα ξανά πάλι έχουμε χημικά στη Συρία. Ναι. Πώς τα ακούτε? Πώς τα ακούμε? Καταρχήν δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε αν είναι χημικά. Τη μία φορά λένε ότι ήταν χλώρια, την άλλη φορά λένε ότι ήταν σαρίν. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος διακινεί, πού διακινούνται και σε ποιο βαθμό είναι η αλήθεια. Η αναπλήρωση πάντως, και ρωτώ ένα επιστήμονα των χημικών, δεν είναι δύσκολη υπόθεση.
Όχι βέβαια. Δεν είναι δύσκολη. Όχι, δεν είναι το, αλλά βέβαια επειδή η χώρα είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται να δημιούργησαν. Το πιο πιθανό είναι και το πιθανότερο είναι και κάποιοι ίσως μυστικές υπηρεσίες το γνωρίζουν, ότι δεν έδωσαν για καταστροφή όλα τα αποθέματα των πυρηνικών όπλων τα οποία είχαν, αλλά κράτησαν κάποια τα οποία κατά περίπτωση φαίνεται ότι χρησιμοποιούν. Ανάλογα σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται βέβαια, γιατί καλά το είπατε εσείς, στη Συρία δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ακριβώς.